Θα δώσουμε βαρύτητα σήμερα στο βόλεϊ του Όφη, καθώς Νίκο μετράμε αντίστροφα σε ό,τι αφορά την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Volley League, η οποία θα γίνει στις 16 του μήνα. Με τον Όφη βέβαια να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό. Εβδομάδα προετοιμασίας και αυτή που διανύουμε για την ομάδα του Κώστα Δελικώστα. Και έχουμε μπροστά μας και ένα σπουδαίο φιλανθρωπικού χαρακτήρα τουρνουά. Η ομάδα του Όφη φιλοξενεί στο ΒΑΚ από την Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή τρεις σπουδαίες ομάδες, τον Παναθηναϊκό, το Φίνικα Σύρου και το Μήλωνα. Έχουμε λοιπόν κοντά μας τον προπονητή του Όφη, τον κύριο Δελικώστα, προκειμένου να συζητήσουμε για όλα. Κύριε Δελικώστα, καλησπέρα σας. Γεια σας, καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, coach. Θα τα πούμε όλα. Θα έλεγα να ξεκινήσουμε καταρχάς έτσι, μιλώντας λίγο για τη φετινή ομάδα του Όφη, η οποία έχει διαφοροποιήσεις σε ό,τι αφορά το έμψυχο δυναμικό της σε σχέση με πέρσι. Να μας μιλήσετε λίγο για αυτή τη νέα προσπάθεια που επιχειρείτε. Ναι. Είναι ένα project που έχω κάνει και παλιότερες ομάδες, σαν την Οριστιάδα, τη Λαμία και τον Μποβοχαϊκό. Είναι ένα project το οποίο έχουμε κάποιους έμπειρους παίκτες αλλά περισσότερο νεαρούς. Κάνουμε μικρό budget αλλά επενδύουμε πολύ στην οργάνωση. Σίγουρα αυτό θέλει χρόνο για να αποδώσει. Γι' αυτό και τα φιλικά προετοιμασίας τα βλέπουμε σαν μια δίωδο για να έχουν οι παίκτες μας την ατομική βελτίωση. Θεωρώ ότι στις 16 του μήνα θα είμαστε έτοιμοι για το πρώτο μάτς με τον Ολυμπιακό. Ήρθα στον Όφη, είναι αρκετά οργανωμένα τα πράγματα. Σίγουρα εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Και είμαι πολύ, πολύ ευχαριστημένος από τον πρώτο μήνα της προετοιμασίας. Μάλιστα. Τρίτη χρονιά coach αυτή για τον Όφη στη μεγάλη κατηγορία. Πού οριοθετείτε τον πήχη σε ό,τι αφορά την παρουσία της ομάδας? Κοιτάξτε, ο πόθος των μικρών είναι ένα πρωτάθλημα δύο ταχυτήτων. Είναι οι πρώτοι τέσσερις, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Σύρος και ΠΑΟ, και οι άλλοι είμαστε οι τέσσερις από κάτω. Κρυφός πόθος όλων είναι να μπουν στην εξάδα, γιατί οι έξι πρώτοι συνεχίζουν το πρωτάθλημα, παίζουν άλλους δύο γύρους και πρέπει να καταλάβουμε ότι οι άλλοι δύο γύροι είναι έξτρα χορηγοί, έξτρα κόσμο στο γήπεδο. Και θεωρώ ότι και ο Όφη μπορεί να τα καταφέρει να μπει στην εξάδα. Μάλιστα. Κύριε Δελικώστα, είχατε την ευκαιρία και πρόσφατα να βγάλετε χρήσιμα συμπεράσματα από την παρουσία και συμμετοχή της ομάδας στο τουρνουά της Καλαμάτας, με Καλαμάτα, Παναθηναϊκό και Κηφισιά. Πώς είδατε την ομάδα έτσι μετρώντας αντίστροφα πλέον για την έναρξη του πρωταθλήματος? Αυτά που προπονήσαμε στην επίθεση, κάποιοι παίκτες αρχίζουν να φέρουν την βελτίωση στην επίθεση και από την οργάνωση του μπλοκ άμυνα που δουλέψαμε, έμεινα ευχαριστημένος. Σίγουρα μπορούμε πολύ περισσότερο στην υποδοχή και στο σέρβις, τα οποία δουλεύουμε τις τελευταίες δύο εβδομάδες για να είμαστε έτοιμοι με τον Ολυμπιακό. Έμεινε ευχαριστημένος από το πρώτο κομμάτι των φιλικών. Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου τα φιλικά σαν αποτέλεσμα. Με ενδιαφέρει η πρόοδος των παιχτών και να δω τα κομμάτια που δουλέψαμε, πώς μπορούν από την προπόνηση με την αδρεναλίνη του αγώνα να τα βάλουν μέσα στην οργάνωση του παιχνιδιού. Γιατί άλλο είναι η προπόνηση, άλλο είναι το παιχνίδι. Με την αδρεναλίνη ο παίχτης γίνεται διαφορετικός. Κάτι που φάνηκε και στο παιχνίδι με την Κηφισιά. Παιχνίδι με παιχνίδι, δηλαδή η ομάδα παρουσιάζεται βελτιωμένη. Κοιτάξτε, παιχνίδι με παιχνίδι παρουσιάζεται βελτιωμένη σίγουρα. Απλά σας λέω ότι δεν υπάρχει, στα φιλικά δεν υπάρχει τακτική, γιατί δεν υπάρχει ανάλυση των ομάδων και κοιτάζουμε μόνο τις δικές μας ομάδες οι προπονητές. Οπότε τα αποτελέσματα είναι εικονικά. Με την τακτική, δηλαδή ένα σέρβις που χτυπάει στις γραμμές, εμείς δεν παίζουμε με αυτόν τον τρόπο υποδοχή. Στα μάτς θα παίξουμε με αυτόν τον τρόπο, γιατί πάμε να βγάλουμε τα δικά μας δυνατά στοιχεία και να κρύψουμε τα μειονεκτήματα. Αυτό τώρα δεν το έχουμε. Θέλουμε να δούμε τα μειονεκτήματα. Coach, πάμε τώρα και στο φιλικό αυτό φιλανθρωπικού χαρακτήρα που φιλοξενείται από την προσεχή Παρασκευή μέχρι και την Κυριακή στις εγκαταστάσεις του ΒΑΚ. Ένα τουρνουά που δεν έχουμε ξαναδεί σε επίπεδο Ηρακλείου, με τη συμμετοχή του πολύ ισχυρού βέβαια Παναθηναϊκού, του Φίνικα Σύρου, δύο ομάδων που θα πρωταγωνιστήσουν φέτος και σε αυτό το πρωτάθλημα, και βέβαια της τρίτης ομάδας αυτή του Μήλωνα. Ένα παιχνίδι μέσα από ένα
τουρνουά μέσα από το οποίο προσδοκάτε να συλλέξετε χρήματα τα οποία θα δοθούν για το σχολείο του Θραψανού, ενισχύοντας έτσι και εσείς την προσπάθεια των σεισμόπληκτων της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Μηνώα Πεδιάδος. Ναι, ο πρόεδρος μας, ο κύριος Δαντάλης, είναι γνωστός για τις φιλανθρωπικές του ιδέες και καταστάσεις και θεωρώ ότι ήταν πολύ σωστό για αυτό το τουρνουά, σε συνεργασία με την περιφέρεια νομίζω ότι είναι. Και κάνουμε πρόσκληση στον κόσμο του Όφη για να δει και την ομάδα μας, αλλά και συνεισφέρει για αυτό το φιλανθρωπικό σκοπό. Νομίζω ότι να τους αποζημιώσουμε το θέαμα, γιατί οι δύο ομάδες πραγματικά φέτος είναι πολύ ψηλού επίπεδου. Τα μπάτζετ ανέβηκαν δραματικά στις πρώτες τέσσερις ομάδες και θα δουν και πολύ ωραίο βόλεϊ. Μάλιστα. Και βέβαια, coach, να πούμε ότι ο κόσμος που θα έρθει στο γήπεδο θα έχει ένα εισιτήριο 10 ευρώ έτσι, για τα παιχνίδια. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο όλοι οι φίλαθλοι του βόλεϊ της Κρήτης να βρεθούν το προσεχές τρίμερο στο Βαρδινογιάννιο. Ναι, ξέρουμε ότι ο Όφη, και θαυμάζαμε τον Όφη παλιά, ότι είναι ποδοσφαιρική ομάδα. Εμείς θέλουμε να πάρουμε μέρος της καρδιάς του φιλάθλου και όχι μόνο του φιλάθλου του Ηρακλείου, να πάρουμε ένα μέρος της καρδιάς του και το βόλι. Θέλουμε να έρθουν να μας γνωρίσουν και νομίζω ότι θα μείνουν και ευχαριστημένοι από το θέαμα, αν και είναι νωρίς ακόμα για τις ομάδες μου. Και βέβαια θα δούμε και κόσμο στο γήπεδο μετά από ένα πολύ μεγάλο διάστημα. Είναι και αυτό σημαντικό, έτσι. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σίγουρα είμαστε παίχτες, προπονητές και θέλουμε να παίζουμε τον κόσμο στο πλευρό μας. Αλλά πρέπει να μην εφησυχάζουμε, να είμαστε και πάρα πολύ προσεκτικοί. Πολύ σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο και βέβαια θα τηρηθεί, να πούμε, και σε αυτή την περίπτωση το υγειονομικό πρωτόκολλο που προβλέπεται για τις αθλητικές εγκαταστάσεις με τους εμβολιασμένους, με τα rapid test και όλα τα σχετικά. Πρεμιέρα λοιπόν στην Volley League, κύριε Δελικώστα, με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, στο League Cup με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό. Ένα δύσκολο ξεκίνημα. Θέλω να μου πείτε λίγο και για το φετινό πρωτάθλημα, αλλά και για την πρεμιέρα που είναι σε 2 εβδομάδες. Κοιτάξτε, η πρεμιέρα είναι σίγουρα δύσκολη, είναι βέβαια στο γήπεδό μας. Ο Ολυμπιακός δεν συγκρίνεται ατομικά οι παίκτες του Ολυμπιακού με τους δικούς μας, αλλά το σπόρο είναι ομαδικό και ποτέ δεν κρύβονται εκπλήξεις. Θα είμαι πολύ ευχαριστημένος να παίξουμε εμείς στα όρια. Αυτό είναι ο σκοπός του κάθε προπονητή. Αν παίξουμε στα όρια, πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Το πρωτάθλημα, σας είπα ότι η ομάδα μου θα είναι αγωνιστική με αγωνιστική βελτιωμένη, γιατί το πρόγραμμά μας είναι για να κάνουμε καλύτερους αθλητές. Θέλουμε να παίρνουμε ταλαντούχους αθλητές με χαρακτηριστικά. Παραδείγματος χάρη, ένα καλό υποδοχέα, η ακραία μας είναι ένας καλός υποδοχέας με ένα καλό επιθετικό. Και τον υποδοχέα να τον κάνουμε καλύτερο επιθετικό και τον επιθετικό να τον κάνουμε καλύτερο υποδοχέα. Σίγουρα θέλουμε κάποιο χρονικό διάστημα, γιατί είναι το είδος της δουλειάς αυτής. Όλες οι ομάδες έχουν δυναμώσει. Ξέρετε, με τον κύριο Αυγιανάκη, τον καινούριο νόμο, ότι οι ομάδες έχουν πολύ περισσότερα χρήματα να διαχειριστούν πλέον. Είναι η πρώτη χρονιά που εμφανίζεται αυτό. Και όπως μας βοήθησε ο κύριος Αυγιανάκης στον καιρό του κορονοϊού, δίνοντας ένα αρκετά καλό ποσό για να τρέξουν οι ομάδες, θεωρώ ότι το βόλεϊ σίγουρα οικονομικά θα ανέβει. Αλλά για να ανέβει πραγματικά, πρέπει να ανέβει οργανωτικά. Να εκμεταλλευτούν οι ομάδες τους πόρους και να γίνουν υψηλότερο επίπεδο. Να ανοίξουν, με λίγα λόγια, να ανοίξουν και άλλες δουλειές, οι ομάδες να φαίνονται πιο οργανωμένες. Σας είπα και πριν για το πρωτάθλημα ότι είναι 4 και 4 ομάδες και οι μεν 4 κάτω θα προσπαθήσουν να μπουν στην εξάδα. Οι 4 πάνω είναι πολύ καλύτερες από πέρσι, γιατί και πέρσι, όπως ξέρετε, είμαι στον ΠΑΟ και ξέρω αυτό το επίπεδο. Νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερες και το θέαμα φέτος στο βόλεϊ θα ανεβεί πάρα πολύ. Coach, να κλείσουμε με ένα μήνυμα στον κόσμο του Όφη και εν όψη του πρωταθλήματος και εν όψη του φιλανθρωπικού τουρνουά, βέβαια. Ναι, στον κόσμο του Όφη θα υποσχεθούμε ότι θα είμαστε μια σκληρή ομάδα που θα παλεύει σε κάθε παιχνίδι και το θέλουμε δίπλα μας. Δεν θέλουμε μόνο τον κόσμο του Όφη, θέλουμε οικογένειες, θέλουμε παιδιά, θέλουμε και φιλάθλους άλλων ομάδων, γιατί εμείς είμαστε βόλεοι και είναι διαφορετικό το άθλημα. Θα χαρούμε πάρα πολύ να δούμε και οικογένειες στο γήπεδο. Νομίζω ότι θα είμαστε ανταγωνιστικοί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.